Από τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου πέρασε σήμερα το πρωί η Ολυμπιακή Φλόγα, έχοντας ως τελικό προορισμό της το μακρινό Βανκούβερ του Καναδά, όπου και θα διεξαχθούν οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 2010. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, η εκκίνηση των λαμπαδιδρόμων έγινε στις 11 το πρωί από τη γέφυρα πρόσβαση του Ρίου πλησίων του ηλεκτρονικού πίνακα μηνυμάτων. Για το σχετικό μικρό χρονικό διάστημα που χρειάστηκε για να καλυφθεί η προβλεπόμενη απόσταση 3 περίπου χιλιόμετρων, παρέμεινε για λόγους ασφαλείας κλειστό το ρεύμα κυκλοφορίας από Ρίο προς Αντίριο. Στο ίδιο διάστημα, η κυκλοφορία διεξαγόταν κανονικά στο ρεύμα από Αντίριο προς Ρίο, ενώ η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε πλήρως με την άφιξη της φλόγας στο Αντίριο. Την Ολυμπιακή Φλόγα κράτησαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της επάνω στη γέφυρα ο νομάρχης Αχαΐας Δημήτρης Κατσικόπουλος, ο δήμαρχος Πατρέων Ανδρέας Φούρας, εκπρόσωποι της γέφυρας Ανώνυμος Εταιρεία, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων του Ρωμότητα Λοκαρνανίας. Πολλοί ήταν αυτοί που υποδέχτηκαν τη φλόγα στα διόδια του Αντιρίου. Εδώ στο βωμό ώστε να συνεχίσει το δρόμο της μέχρι να φτάσει στο τελικό της προορισμό. Ανάμεικτα συναισθήματα, συγκίνηση και μεγάλη τιμή, όπως είπα, για όλο αυτό το γεγονός. Συνοδεύουμε τη φλόγα. Τη φλόγα που δίνει μηνύματα συγκίνησης και ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Πηγαίνει στον Καναδά αυτή τη φορά η φλόγα, όπου το ελληνικό στοιχείο εκεί κυριαρχεί. Εύχομαι στους συμπατριώτες να την υποδεχτούν με τη χαρά και συγκίνηση που της αξίζει και ταυτόχρονα να χαρούν Ολυμπιακούς αγώνες γεμάτες από εφαγωνίζεστε και αν θέλετε τη χαρά του αθλητισμού. Ήταν πάρα πολύ ωραία, ήταν πολύ συγκινητικά, ήταν ανεπανάληπτες στιγμές που ζήσαμε, είμαστε από το άλμα ζωής. Ευχαριστούμε τη γέφυρα, ευχαριστούμε τον κύριο Φέρη που μας έδωσε μια τόσο μεγάλη στιγμή να ζήσουμε. Εγώ είμαι πολύ συγκινημένη και χαρούμενη. Ήταν μια μοναδική εμπειρία να τρέξουμε με τη φλόγα μαζί με όλα τα κορίτσια εδώ της δικού σας του άλματος ζωής. Μια ξέχαστη εμπειρία, μπορώ να πω. Σήμερα ένιωσα ότι ο καρκίνος δεν είναι θάνατος, είναι ζωή και μάλιστα πολύ δυνατή ζωή. Ευχαριστώ πολύ τη γέφυρα εγώ και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και όλα τα μέλη που εκπροσωπούμε. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό που δόθηκε αυτή η δυνατότητα σε ένα σύλλογο σαν το Άλμα Ζωής να κάνει το πέρασμα της ιερής φλόγας πάνω στη γέφυρα. Η συνεργασία μας είναι πάρα πολύ σημαντική και αυτό το έχουμε δει σε πάρα πολλές φάσεις, όλα αυτά που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Και νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα τιμητικό για ένα σύλλογο σαν το Άλμα Ζωής να περάσει τη φλόγα από τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου.